η παράταξή μας γενικότερα και γενικότερα νομίζω όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχει κανένα στο μυαλό του να πάει κόντρα στη Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτό θα βγει σε κακό του πολίτη. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ομόφωνες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, πέρσι. Ξέρετε εσείς ότι ο προϋπολογισμός, νομίζω ότι ξέρετε ότι ο οικονομικός προϋπολογισμός ήταν της Νέας Πνοής, δεν ήταν του Δημάρχου. Εντάξει, στην Ελλάδα ολόκληρη. Υπερβολικός είστε, υπερβολικός. Ναι. Το κινήσατε έτσι, το βαφτίσατε έτσι. Ακούστε να σας πω. Εμείς περάσαμε το δικό μας οικονομικό προϋπολογισμό και από εκεί και πέρα, όταν άλλαξε η νομοθεσία και δοθήκαν οι αρμοδιότητες στην οικονομική υπηρεσία και αφαιρεθήκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Ταρδέ, απευθείας μετά έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες τροποποιήσεις θέλει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχατε πλειοψηφία από πολύ νωρίς. Εμείς όμως, κύριε Ταρμπέ, βάλαμε το σκελετό. Μάλιστα. Ο σκελετός είναι που κρατάει τον προϋπολογισμό και όχι η λεπτομέρεια. Από εκεί και πέρα. Απλώς, επειδή χάνεται χρόνος πολύτιμος και υπάρχουν τα κοινοτικά προγράμματα και βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να ενταχθούν στο Τρίτσι, στο ΕΣΠΑ και βλέπω και μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Βλέπουμε ότι ο Περιφερειάρχης συνεχώς καλεί τον Δήμαρχο όταν έρχεται για να γίνονται κάποιες συζητήσεις, για να ενταχθούν κάποια έργα. Δηλαδή, μήπως χαθεί χρόνος πολύτιμος με αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω να ασχολούνται και κάποιοι συγκεκριμένα με αυτή τη διαδικασία. Μια απόφαση ακυρώθηκε στην ουσία. Όσον αφορά τα προγράμματα. Ξέρετε, κατά καιρούς εγώ φωνάζω ότι είμαστε τελευταίοι στα προγράμματα και παίρνω ως παραδείγματα κακώς βέβαια στους διπλανούς δήμους. Απλά το φέρνω, μήπως και καταφέρω και τους ξυπνήσω. Τα προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο Βελιγόχας είναι ότι έχει απομείνει από τους υπόλοιπους. Είναι νουμεράκια ανεπαίσθητα. Από αν κάτσετε να διασταυρώσετε τις συνεντεύξεις που δίνει ο Δήμαρχος λέγοντας εκατομμύρια, στην ουσία καταλήγουμε σε χιλιάρικα. Εγώ αυτό που διαπιστώνω. Βρέχει λεφτά δηλαδή και εσείς κρατάτε τον μπρέλα, μου λέτε. Ακριβώς αυτό. Αυτό ταιριάζει απόλυτα σε εμάς. Το ότι κατάφεραν να πάρουν την αποκατάσταση του Δημαρχείου μετά από 12 χρόνια, 11, 12 ένα χρόνια. Ένα Δημαρχείο που έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας. Ένα Δημαρχείο που πάλιωσε στα μπετά του. Ένα Δημαρχείο που όχι COVID θα έχει μέσα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί από μικρόβια. Τέλος πάντων, ένα παραμελημένο οίκημα το μόνο που θα μπορούσε να φέρει στο Δήμο θα ήταν οικονομία και τίποτα παραπέρα. Και σωστή διαχείριση των πραγμάτων, γιατί είναι λογικό και επόμενο όταν έχει μαζεμένους υπαλλήλους και δεν του έχει του μισού εδώ, του μισού εκεί, του μισού παραπέρα, να μπορεί να λειτουργήσει σαν Δήμαρχο και εσύ καλύτερα. Να διευκολύνεται ο πολίτη όμω είναι το θέμα. Έτσι ακριβώ. Δεν διευκολύνεται για πολίτη, μην νομίζετε, γιατί. Δεν είναι και από τους πιο αυστηρούς δημάρχους ο κ. Παπακυριάκος. Το θέμα λοιπόν έχει ως εξής. Όσον αφορά τα προγράμματα. Όλη τα πρώτα 10 χρόνια ο κ. Παπακυριάκος δεν κατάφερε να πάρει σχεδόν κανένα πρόγραμμα και αυτό αποδεικνύεται από τα χαρτιά, όχι από τα λόγια τα δικά μου. Παρατηρήσεις επί παρατηρήσεων γίνανε από εμάς για να κυνηγήσουμε κάποια προγράμματα και τελικά καταφέραμε, αφού ακυρωθήκαμε από το πρώτο πρόγραμμα και το δεύτερο πρόγραμμα, να πούμε να πάρουμε το Αντώνης Τρίτσης, το οποίο διατηρώ και κάποιες επιφυλάξεις. Το οποίο είναι λίγο το προβληματικό σαν πρόγραμμα, γιατί είναι μειώνεται. Είναι λίγο προβληματικό σαν πρόγραμμα και δεν ξέρουμε αν είναι προεκλογικό. Ναι. Και αν μας προλάβουν οι εκλογές. Εντάξει, όπως και να έχει, πάντως πιστώνεται στα θετικά. Οι δημοτικές. Αλίμονο, κύριε Τσαρμπέ. Αν δεν πιστωνόταν μετά από 12 χρόνια για ένα πρόγραμμα, τι θα λέγαμε τώρα. Καταλαβαίνουμε κύριε Μανάβη. Λοιπόν, άρα λέτε ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που βρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή. Ακριβώς. Δεν βγήκανε προγράμματα για νερά. Σωρία προγραμμάτων έχουν χαθεί για αγροτική οδοποιία, για νερά, για. Που είμαστε ο χειρότερος δήμος σε ίδρυυση στην Ελλάδα ολόκληρη. Χωρίς πώς. Περνάς δίπλα από το νερό και μολύνεσαι. Δεν χρειάζεται να πλύνεις τα δόντια σου. Κύριε Μανάβη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω θα τη βρήκανε ενδιαφέρουσα και οι ακροατές. Και θα πρέπει να τα λέμε λίγο πιο συχνά εκεί, γιατί νομίζω για να γίνει. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Λίγο σύντομα όμως. Όσον αφορά την περιφέρεια, ευτυχώς η Περιφερειακή Αρχή που μας έχει δει σε τι κατάσταση είμαστε, γιατί αν δεν υπήρχε και αυτή η Περιφερειακή Αρχή να στηρίζει λίγο το Δήμο Βελιγόχας και γενικότερα τους Δήμους, εδώ στο Δήμο Βελιγόχας δεν θα βλέπαμε απολύτως τίποτα. Αυτό ήθελα μόνο.